σήμερα στην Κοσμητεία στο Μυστικό Επιστημών για να κάνουμε επιτέλους γνωστά τα αιτήματά μας στο Κοσμητέο να τις από το φυσικό που είμαι εγώ, που είναι κατά κύριο λόγο εργαστηριακή σχολή, δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το πώς θα ανοίξουν τα εργαστήρια. Με τα μέλη που αυτή τη στιγμή έχουμε, που είναι 55, δεν γίνεται να γίνουν τα εργαστήρια με μικρότερα κλιμάκια. Απαιτούμε άμεσες προσλήψεις μελών ΔΕ και καθαριστικού προσωπικού, γιατί το φυσικό, ένα ολόκληρο τμήμα, έχει μόνο 3 καθαρίστριες και η σύμβασή τους λύγει μέσα στον επόμενο μήνα. Απαιτούμε εδώ και τώρα πρόσληψη μόνιμου διδακτικού και καθαριστικού προσωπικού για να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και προστασίας των φοιτητών και για να σπάσουν τα τμήματα σε μικρότερα κλιμάκια. Από τον Αθλητικό Σύλλογο Πληροφορικής, αυτή τη στιγμή στο τμήμα μας, 10 μέρες πριν την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση για το με ποιους όρους θα ανοίξουν οι σχολές μας. Η μόνη ενημέρωση που έχουμε είναι ένα ανεπίσημο πρόγραμμα στο οποίο η πλειοψηφία των μαθημάτων θα γίνεται online, χωρίς καμία πρόβλεψη για τους φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, χωρίς καμία πρόβλεψη για εργαστήρια και φροντιστήρια της σχολής μας, ιδιαίτερα στα πρώτα έτη, τα οποία είναι απαραίτητα αφενός για να καταλάβουμε σε βάθος την επιστήμη μας. Αφετέρου, για ένα νέο φοιτητή που έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τον προγραμματισμό, ένα εργαστήριο το οποίο είναι εξ αποστάσεως δεν μπορεί να καλύψει σε καμία περίπτωση τις ανάγκες που έχει ως προς την επίλυση απορριών, ως προς την ποιότητα του μαθήματος που γίνεται. Η ασύγχρονη εκπαίδευση και η εξ αποστάσεως, η αποκλειστικά εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκ των πραγμάτων απέτυχε. Αυτή τη στιγμή στο τμήμα, σε ένα τμήμα στο οποίο έχουμε 300 αυθέντες κάθε χρόνο, έχουμε 36 μέλη ΔΕ, 16 μέλη ΕΔΗ. Εδώ και τώρα απαιτούμε πρόσληψη μόνιμου διδακτικού προσωπικού, πρόσληψη προσωπικού στην καθαριότητα, πρόσληψη διοικητικού προσωπικού και να δοθούν χρήματα για να ανοίξουν μεγαλύτερες αίθουσες. Καλησπέρα, είμαι εκλεγμένος εκπρόσωπος του Αθλητικού Σύλλογου Υπουργικού, ενός διοικητικού συλλόγου. Το χαρακτηριστικό είναι τα πολλά εργαστήρια και οι ασκήσεις μέτρων που πραγματοποιούνται. Σε ερωτήσεις προς τον πρόεδρο του τμήματος, μας άφησε γενικό. Μας απάντησε με γενικολογίες ότι προσπαθούμε να ακολουθούμε τα πρωτόκολλα που αφήνει το ΕΟΔΗ χωρίς να δίνει σαφές απαντήσεις για το πώς θα πραγματοποιηθούν τα εργαστήρια. Οι ασκήσεις υπαίθρου, όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, την ίδια στιγμή που το 2000 είχαμε 65 μέλη ΔΕΚ και αυτή τη στιγμή έχουμε 42. Πώς γίνεται σε ένα θετικό, πώς γίνεται στο γεωλογικό. Μια σχολή που έχει πάρα πολλές επικεύσεις, να μην έχουμε μερικές προσωπικό έτσι ώστε να γίνουν τα εργαστήριά μας. Μια σχολή που είναι ιδιαίτερα πρακτική. Το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων της ώρας. Από το Φοιτητικό Σύλλογο του Μαθηματικού είμαι εκλεγμένη με την Πανεσπουδαστική στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε έρθει σήμερα εδώ φοιτητές και από το Μαθηματικό να απαιτήσουμε να γίνουν όλα τα μαθήματά μας διαζώσεις, γιατί υπάρχουν όλες οι δυνατότητες. Συγκεκριμένα όμως αυτή τη στιγμή στο Μαθηματικό, σε μία από τις μεγαλύτερες σχολές της Αθήνας, υπάρχουν μόνο 44 μέλη ΔΕ, που σε καμία περίπτωση, ακόμα και το τμήμα δηλαδή, παραδέχεται ότι δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν, έτσι ώστε να διδαχθούμε τα μαθήματά μας όπως πρέπει. Συγκεκριμένα, επίσης, υπάρχουν υποδομές αναξιοποίητες στο Πανεπιστήμιο, στο Μαθηματικό, συνολικά στη Σχολή Θετικών Επιστημών, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για να γίνουν τα μαθήματά μας. Παρ' όλα αυτά, μετά από αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις του Φοιτητικού Συλλόγου, των εκλεγμένων με την Πανεσπουδαστική στο τμήμα, στον πρόεδρο του τμήματος, καταφέραμε να αποσπάσουμε δέσμευση ότι για το νέο εξάμηνο θα αξιοποιηθεί η βιβλιοθήκη για τα διαζώσιμα μαθήματα, συγκεκριμένα με πίνακες, έδρανα και όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό. Λοιπόν, και ταυτόχρονα ότι θα υπάρχει ιδιαίτερη μέρημνα για το πρώτο έτος, που όλοι οι φοιτητές του πρώτου έτους θα κάνουν κανονικά διαζώσιμα μαθήματα. Λοιπόν, για όλα αυτά, και για όλα αυτά λοιπόν απαιτούμε έκτακτο κρατικό κονδύλι άμεσα για τις απαραίτητες προσλήψεις σε διδακτικό προσωπικό, για τις απαραίτητες προσλήψεις επίσης σε γιατρούς, νοσηλευτές, έτσι ώστε να στελεχωθούν όπως πρέπει οι ιατρικές μονάδες σε κάθε σχολή. Λοιπόν, απαιτούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την υγεία μας και για την υγεία των καθηγητών.